Μπορεί η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών με νέα της ανακοίνωση την Τρίτη να δίνει το πράσινο φως για το εμβόλιο της AstraZeneca, ωστόσο το ντόμινο απαγορεύσεων στην Ευρώπη έχει φουντώσει τον δισταγμό ανάμεσα στους πολίτες. Γι' αυτό το εμβόλιο συγκεκριμένα σήμερα είχαμε νωρίς το πρωί 13 ακυρώσεις. Ενώ αντίστοιχα στο άλλο εμβολιαστικό κέντρο που είναι το εμβόλιο που τρέχει το εμβόλιο της Pfizer, μία μόνο ακύρωση γιατί δεν ήταν πολύ καλά ο υποψήφιος για να εμβολιαστεί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι κάτι δημιουργήθηκε με όλα αυτά που ακούγονται για το εμβόλιο της AstraZeneca που κάποιος τους απέτρεψε από το να έρθουν να εμβολιαστούν. Δεύτερη εμβολιαστική γραμμή διαθέτει πλέον το νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ τρίτη εμβολιαστική γραμμή θα προσθεθεί στις ήδη υπάρχουσες στο κέντρο υγείας Αγρινίου. Το εμβόλιο που θα χορηγείται στο κοινό είναι της AstraZeneca και ήδη πρώτη παρτίδα έχει παραλυφθεί από το νοσοκομείο. Τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε κατά περίπου 60 άτομα τον αριθμό των εμβολιαζομένων ανά ημέρα. Πρακτικά το διπλασιάζουμε, έτσι. Επανειλημμένως, πολλές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν θίξει το θέμα των εμβολιασμών και πως η περιοχή της Ετωλοκαρνανίας υστερούσε σε σχέση με τις άλλες περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας. Είχαμε εντοπίσει το πολύ χαμηλό ρυθμό εμβολιασμών που υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία γενικότερα. Η Ετωλοκαρνανία είχε ποσοστό εμβολιασμού για την πρώτη δόση 4,32%, ενώ στην Ελλάδα το πανελλαδικό ήταν 6,71%. Είναι πολύ σημαντικό πλέον ότι από σήμερα, 16 Μαρτίου, προσθέθηκε και δεύτερη εμβολιαστική γραμμή στο νοσοκομείο Αγρινίου. Και όπως γνωρίζω, προστίθεται και μια τρίτη εμβολιαστική γραμμή και στο κέντρο υγείας Αγρινίου. Τα χαμηλά ποσοστά στους εμβολιασμούς στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου προκάλεσαν έντονη ανησυχία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα άμεσα να κινητοποιηθούν οι αρχές ώστε να δημιουργήσουν επιπλέον εμβολιαστικές γραμμές και στο Γενικό Νοσοκομείο καθώς και στο κέντρο υγείας. Από την άλλη πλευρά, εγκυμονεί φόβος πως η ακύρωση των ραντεβού θα φέρει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό.